ο Ισαάκ Νεύτον είχε κάνει μία ανακοίνωση για τη διάβλαση του φωτός και του ήχου. Δηλαδή όταν φωτίζουμε ένα αντικείμενο ή όταν ακούγεται ένας ήχος και διπλασιάζεται η απόσταση, ο ήχος και το φως μειώνονται 3/4, όχι 1/2. Αυτό το γνώριζε πάρα πολύ καλά ένα άλλο μέλος, ο μουσικοσυνθέτης Claude Debussy. Ακούτε τον ήχο όπως κάνει και το φως. Βλέπετε όσο πλησιάζει το αυτοκίνητο, η ένταση ως προς εμάς τους δέκτες αυξάνεται 3/4 από το σημείο μέτρησης. Είχα κάνει πτυχιακή στον υπεύθυνο ήχου του Athens Olympic Broadcasting. Το σημείο αυτό που χτίστηκε το κάστρο έχει να κάνει με τον ήχο, γιατί ήταν ένα εργαλείο άμυνας. Λόγω του ροδιακού πορόληθου που βγάζει πάρα πολύ αντίλαλο, δεν μπορούσε ένας παρά μόνο ξυπόλυτος να μπει για να αποκαλέσει δόλη οφθορά. Ακουγόταν ο ψήθυρός του, τα ρούχα του, οτιδήποτε και αν ακουμπούσε. Ο ροδιακός πορόληθος. Γι' αυτό στέκομαι εδώ για να το δείτε. Βλέπετε σκιές που κάνει. Πού να περάσει ένας τώρα. Δολιοφθορέας. Φαινόταν από παντού και ακουγόταν. Θα το κάνω ακόμα μια φορά, για να το αλλάξω 2-3 φορές χρώμα, για να το δούμε καλύτερα και στο μοντάζ τι ωραίο θα γίνει.
Πλησιάζουμε τώρα στην είσοδο Εβραίων Μαρτύρων. Εδώ είναι και η Παρθένος του Μπούργου. Το πρωί 3 Οκτωβρίου και παντού βλέπουμε την παρουσία του Θεού, τις αντανακλάσεις του ήλιου. Είναι το νησί του ήλιου. Υπάρχει και το άγαλμα του ήλιου. Το αρχαιολογικό μουσείο. Ήλιος και Θεός, το ίδιο πράγμα είναι για πολλούς. Εξού και ηλί λαμάσα βαχθανή.